Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εδώ στο στούντιο του pelanews.gr σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα νέο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Αλμοπίας με το συνδυασμό του Χρήστου Μπάρτση, εδώ ζούμε, το Γιάννη το Δεμερτζή. Γιάννη, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, Στέφανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ πέρα στα στούντιό μας και θα συζητήσουμε για την υποψηφιότητά σου. Εγώ ευχαριστώ. Γιατί Γιάννη είναι από τους πιο νέους υποψηφίους, όχι μόνο του Δήμου Αλμοπίας, αλλά και γενικά. Πολύ σωστά. Ο λόγος της Πέλλας. Πόσο χρόνο είσαι, Γιάννη? Είμαι 30 χρονών, Στέφανε. 30 χρονών. Γεννήθηκα στην Περίκλεια, μένω στην Περίκλεια. Είμαι αγρότης. Έχω οικογένεια. Είμαι παντρεμένος με την Αθαλίδη Λαζοπούλου. Έχω τρία παιδάκια. Τι ηλικίες? Ηλικίες 3-6-9. 3-6-9. Ναι. Άρα, Γιάννη, έχει τρία αγοράκια. Στα 21. Στα 21, πολύ σωστά. Δηλαδή, Γιάννη, μετά την ολοκλήρωση του σχολείου και του στρατιωτικού σου, τη στρατιωτική σου θητεία, επέλεξε να μείνει στην Περίκλεια. Ναι. Η σύζυγός μου πού είναι? Η σύζυγός μου, καταγωγή της, είναι από νότια, αλλά έμενε στη Θεσσαλονίκη. Έμενε στη Θεσσαλονίκη και άφησε την πόλη και ήρθε να μείνει μαζί σου σε ένα χωριό, σε ένα ορεινό χωριό του Δήμου Αλμοπίας, στην Περίκλεια. Γιάννη, που μένει στην Περίκλεια και επέλεξε να κάνει την οικογένειά σου εκεί πέρα, όλα αυτά τα χρόνια πριν ασχοληθεί με την πολιτική, αντιμετωπίζατε προβλήματα στο χωριό? Ποια είναι τα κύρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας κάτοικος της ορεινής Αλμοπίας και ένας χωριό όπως είναι η Περίκλεια? Κοίταξε. Τι θεωρείς ότι υστερεί? Υστερούμε πολύ στους δρόμους, στους αγροτικούς δρόμους. Δεν έχουμε τόσο καλή πρόσβαση για να πηγαίνουμε στα κτήματά μας και στην άδευση. Δεν υπάρχει παντού. Είναι σημαντικά προβλήματα αυτά, Γιάννη. Αναφορικά με τις υποδομές σχολικές, τα παιδιά σας που πάνε σχολείο, γιατί να, ο γιος ο μεγάλος πάει σχολείο, ναι, και ο μεσαίος ξεκίνησε να πηγαίνει. Πώς είναι η κατάσταση στο σχολικό δίκτυο, στα ορεινά χωριά? Η κατάσταση είναι καλή. Έχουμε δημοτικό, έχουμε παιδικό, νηπιαγωγείο, είμαστε καλά. Εντάξει, γυμνάσιο είναι πιο κάτω, έτσι. Ναι. Αλλά στο δημοτικό που πηγαίνουν τα παιδιά είναι μια χαρά, είναι πολύ ωραία. Και για όλα αυτοί οι λόγοι, δηλαδή που αγαπάς τον τόπο σου, έμενε στην Περίκλεια, επέλεξε να μείνει στο χωριό, καλλιεργείς και μεγάλο αριθμό κτημάτων, αποφάσισες σε αυτές τις εκλογές να είσαι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Χρήστου Μπάρτση. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε πάνω στον Χρήστο τον Μπάρτση? Κοίταξε, ο κύριος ο Χρήστος ο Μπάρτσης είναι πολύ καλός, πολύ σωστός, επειδή το γνωρίζω και προσωπικά και είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι δραστήριος άνθρωπος και πραγματικά θέλει πάντα το καλύτερο για την Αλμοπία μας. Είναι σοβαρός άνθρωπος και πάντα έχει σχέδια για το καλύτερο του τόπου μας. Αγωνίζεται πάνω σε αυτό και ήθελα πάρα πολύ να το βοηθήσω και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Ανατολική Αλμοπία. Για όλη την Αλμοπία φυσικά, αλλά ιδιαίτερα επειδή είμαι εγώ από εκεί. Είναι ένας προσιτός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ακούει τα προβλήματα. Ακούει, κάθεται, ακούει, συζητάει, καταλαβαίνει. Είναι πολύ ωραίος, ναι. Και ο χαρακτήρας του Δημάρχου ήταν αυτός ο οποίος στην ουσία, Γιάννη, σε κέρδισε και σε έκανε να πεις το ναι, θα είμαι υποψήφιος μαζί του? Ναι, γιατί είναι δραστήριος άνθρωπος και ήθελα πολύ να είμαι μαζί του και να συνεργαστούμε. Αναφορικά με το θέμα της αγροτικής παραγωγής, γιατί και εσύ είσαι αγρότης, ο Δήμαρχος έχει ιδέα από αγροτικά, γνωρίζει τα αγροτικά προβλήματα? Βεβαίως, τα γνωρίζει από πρώτο χέρι, γιατί και ο ίδιος του έχει ασχοληθεί πάνω σε αυτό και τα ξέρει πάρα πολύ καλά, ναι. Και αναφορικά, Γιάννη, αν με το καλό στις εκλογές πάμε καλά και εκλεγείς, εσύ θα συζητήσεις με τον Δήμαρχο και θα διεκδικήσεις λύσεις για ολόκληρη την Αλμοπία και ειδικά για την Ανατολική Αλμοπία. Εννοείται. Για να θεωρείς ότι τα τελευταία χρόνια τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμαρχος Αλμοπίας έχει μια θητεία 4 ετών, από αυτά τα 4 χρόνια τα 2 ήταν κορονοϊός, ήτανε, δεν μπορούσε να δουλέψει έτσι όσο θα ήθελε. Σωστά. Τα υπόλοιπα 2 ήταν πάλι χρόνια με δυσκολίες, έχουμε πάρα πολλά χωριά. Είδες να γίνονται κάποια πράγματα έστω και μικρά στο χωριό σου? Βεβαίως. Και στην τοπική κοινότητα της Λαγκαδιάς να πέφτει λίγη άσφαλτος. Βεβαίως. Να γίνονται αγροτικοί. Οι δρόμοι μας ήταν χάλια, ήταν γεμάτοι λακκούβες. Ειδικά από το δρόμο από Περίκλη για να πας Λαγκαδιά ήταν χάλια. Τώρα φυσικά τις λακκούβες τις έστρωσε εκεί που έπρεπε να μπαλώσει με άσφαλτο. Έκανε. Στο σχολείο της Λαγκαδιάς και εκεί πέρα είχαμε δει κάτι εργασίες να γίνονται. Πολύ σωστά, ναι. Η παιδική χαρά που πάνε τα παιδιά στην Περίκλεια έχει? Έχει, ναι. Πότε έγινε? Από τότε που βγήκε δήμαρχος ο κύριος Μπάτσης. Ο κύριος Μπάτσης την έχανε. Ναι. Και στη Λαγκαδιά έχει καινούργια παιδική και χαρά. Και στη Λαγκαδιά υπάρχει και στην Περίκλεια, γιατί τις Περίκλειες ήταν χάλια, έτσι. Δεν ήταν. Και ο δήμαρχος έκανε μια καινούργια. Εσύ σαν πατέρας το είδες, ότι δηλαδή έκανε μια παιδική χαρά. Το είδα και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Εννοείται, γιατί και εγώ έχω τρία μικρά παιδάκια, έτσι. Και τα παιδιά μου τώρα μπορούν, και όλα τα παιδιά φυσικά, μπορούν να πηγαίνουν και να παίζουν ασφαλείς. Πολύ σημαντικό, Γιάννη, αυτό. Τι άλλο, Γιάννη, έκανε ο Χρήστος ο Μπάτσης? Δηλαδή, στους δρόμους αγροτικούς, γιατί είναι σωρινό χωριό η Περίκλεια, είναι κακοί οι δρόμοι.
έστειλε τα εργαλεία όταν τα ζητούσατε προκειμένου να αποκαταστήσουν οι ψώρες, γιατί είναι και μεγάλο το δικό δίκτυο. Άκου, Στέφανε. Έστειλε κάθε φορά που ήταν να του ζητήσουμε κάτι και τον ενημερώναμε, έκανε πάντα ο άνθρωπος ό,τι μπορεί. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Πάντα πρέπει να υπάρχει και κάποιος να ενοχλεί και τον Δήμαρχο. Πολύ σωστό. Έτσι, γιατί όταν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να βγει και να πει αυτό και αυτό συμβαίνει στο χωριό, χρειαζόμαστε βοήθεια, όλος δεν μπορεί να μείνει στα χέρια του. Πολύ σωστό. Και να ενημερώσει, έτσι. Άρα, Γιάννη, εσύ τώρα σε αυτές τις εκλογές, καλώς χώρο των πραγμάτων, στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, ζητάς την ψήφο των συμπολιτών σου, ζητάς την ψήφο των δημοτών, όχι μόνο της Περίκλειας, του Αρχαγγέλου, της Νότιας, αλλά και ολόκληρης της Αρμοπίας. Γιατί είσαι ένα νέο παιδί, ένα παιδί δραστήριο, δημιουργημένο παιδί, οικογενειάρχης παρά το νερό της ηλικίας σου και είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις και να προωθήσεις θέματα. Και όπως πολύ σωστά είπες, ο Δήμαρχος δεν μπορεί να γνωρίζει τι γίνεται στα 40 χωριά της Αλμοπίας. Χρειάζεται κάποιος να τον ενημερώνει. Έτσι. Γι' αυτό και εσύ εκεί στην Περίκλεια, σε αυτές τις εκλογές, έχετε δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα, εσύ υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και άλλες δύο κυρίες, τοπικό συμβούλιο με το οποίο θα συνεργάζεστε και θα προωθείτε τα θέματα του χωριού σου. Έχουμε πολύ και όχι μόνο του χωριού σου, αλλά και του Αρχαγγέλου και της Νότιας και γενικά της Ανατολικής Αλμοπίας. Είναι μια περιοχή στην οποία δραστηριοποιείσαι, μια περιοχή στην οποία επέλεξες να ζήσεις, μια περιοχή που την αγαπάς πολύ και σε συνεργασία πάντα με τον Δήμαρχο και με τη Δημοτική Αρχή θα προωθήσεις τα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή. Βέβαια όμως, για να τα προωθήσω και αν σε αυτά τα θέματα, πρέπει και όσοι μας παρακολουθείτε και ψηφίσετε το συνδυασμό του Χρήστου Μπάτση να βάλετε ένα σταυρό και στο Γιάννη από τους 4 που δικαιούστε να βάλετε. Προκειμένου να του δώσετε τη δύναμη ώστε να διεκδικήσει και αυτό τα θέματα τα οποία απασχολούν την Αλμοπία και την Ανατολική Αλμοπία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε, να είσαι καλά. Θεωρώ σε αυτόν τον σύντομο χρόνο που είχαμε, παρουσιάσαμε τα βασικά πλεονεκτήματα της υποψηφιότητά σου. Γιατί εγώ έχω αυτό το σκοπό όταν καλώ κάποιον στο στούντιο και να μιλάει, αλλά και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της υποψηφιότητάς του. Και εσύ είσαι ένας νέος, είσαι οικογενειάρχης, έχεις γνώση των προβλημάτων, είσαι αυτοδημιούργητος και έχεις διάθεση για προσφορά. Πολύ σωστά. Θεωρώ ότι είναι τα πλεονεκτήματα της υποψηφιότητάς σου και πραγματικά σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανη, γιατί και εγώ τα γνωρίζω από πρώτο χέρι και θα ήθελα πάρα πολύ να δημιουργήσω κι εγώ, να κάνω ό,τι μπορώ για το καλύτερο, γιατί πραγματικά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και θα ήθελα να κάνουμε πράγματα που δεν έχουν γίνει και πραγματικά έχω πολύ όρεξη να τα αλλάξω όλα πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εγώ σε ευχαριστώ, Σέφανε, να είσαι καλά. Όπως ευχαριστούμε και όλους όσους και όσες μας παρακολούθησαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο pelanews.gr πριν τις εκλογές με την παρουσίαση των υποψηφίων είτε δημοτικών είτε περιφερειακών συμβούλων. Γεια σας. Γεια σας.